Ελπίζω αυτές τις μέρες να τρώτε πολύ, να ξεκουράζεστε, να περνάτε τέλεια και μπορείτε να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα για να δείτε τα 14 αγαπημένα του 2014. Σας ρώτησα στο Facebook αν θέλετε να δείτε αυτό ή να συνεχίσω να κάνω το The Good, The Bad and The Empties του Δεκεμβρίου, αλλά μου είπατε πως θέλετε να τα δείτε και τα δύο. Οπότε, ποια είμαι εγώ που θα σας πω όχι. Οπότε, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω με το Ultimune της Shiseido. Το ξέρετε πως αυτό το προϊόν το λατρεύω. Το δείχνω συνέχεια εδώ, το δείχνω συνέχεια στην εκπομπή μου στο MAD. Έχετε βαρεθεί να το βλέπετε. Αλλά αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το προϊόν? Είναι ένας ορός ο οποίος ουσιαστικά εισχωρεί πολύ πιο βαθιά από τους άλλους ορούς και κάνει όλα σας τα κύτταρα να δουλεύουν στο maximum. Και λόγω αυτού κάνουν μία ανάπλαση, οπότε είτε ακμή έχετε, είτε ρητίδες έχετε, δεν ξέρω, δηλαδή ανάλογα και με την ηλικία σας έχετε ανάλογο πρόβλημα, το βοηθάει, γιατί βοηθάει τα κύτταρα να γιατρέψουν το ίδιο τους τον εαυτό. Δεν βγάζει καθόλου νόημα αυτό που λέω. Είναι ένα προϊόν το οποίο εγώ το προτείνω. Μπορείτε να πάτε να ζητήσετε ένα δείγμα να το δοκιμάσετε. Επίσης, άμα θέλετε να το πάρετε, να περιμένετε το 30%, γιατί έτσι συμφέρει πολύ περισσότερο. Και εγώ πιστεύω πως αξίζει. Το βάζω πριν από την ενυδατική μου και πρωί και βράδυ. Δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, πραγματικά πολύ λίγη ποσότητα. Αφήνει τελείως μάτι την επιδερμίδα, δεν επηρεάζει καθόλου την κρέμα σας, δεν θα σας κάνει λιπαρό το πρόσωπο ή οτιδήποτε. Και το αγαπώ, είναι υπέροχο. Επόμενο αγαπημένο του 2014, νομίζω πως έχετε μαντέψει, είναι η Aqua Vita της Apivita με φυτοενδορφίνες λιγαριάς. Η Apivita είχε βγάλει πρώτα την Aqua Vita, την απλή, η οποία σε πολλούς δεν έκατσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά του πήγε ένα βήμα παραπέρα και έβαλε μέσα φυτοενδορφίνες λιγαριάς. Το οποίο εγώ γενικά μπορείς να μου πουλήσεις κάτι άμα έχει μέσα π.χ. βλαστοκύτταρα, φυτοενδορφίνες, θα το πάρω. Αλλά το ξέρετε γενικά πως αγαπώ την Απιβίτα, η σύστασή τους είναι καταπληκτική. Αλάσκα, baby! Έχουμε δουλειά! Βοηθάει πάρα πολύ και με την ακμή και με σημάδια. Δηλαδή βοηθάει να έρθει η ενυδάτωση πίσω στο πρόσωπό σας. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή που είναι για λιπαρές επιδερμίδες, μεικτές λιπαρές. Έχω ακούσει πως αυτή που είναι για ξηρές επιδερμίδες δεν είναι τόσο καλή. Το τελείωμά της, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι τελείως ματ. Είναι αυτό το λαμπερό, σε καμία περίπτωση λιπαρό. Είναι λαμπερό και επίσης είναι πολύ καλή βάση για μακιγιάζ. Το επόμενο αγαπημένο, το τρίτο, δεν το έχω να σας το δείξω γιατί όσα έχω χρησιμοποιήσει έχουν τελειώσει και τα έχω πετάξει και το καινούριο το έχω παραγγείλει και περιμένω να έρθει. Οπότε, ας φανταστούμε πως το κρατάω κάπου εδώ πέρα. Είναι της Macadamia το Deep Repair Mask. Λοιπόν, αυτή είναι μία μάσκα, σας το έχω ξαναπεί, η οποία κάνει τα μαλλιά σας καταπληκτικά. Τα κάνει υπερβολικά μαλακά. Τους κάνει μια ολική αναδόμηση. Εγώ βλέπω τεράστια διαφορά όταν δεν το χρησιμοποιώ. Βλέπω διαφορά. Μου λείπει. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Μου λείπει. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Αυτό μπορείτε να το βρείτε είτε online είτε στα πιο πολλά κομμωτήρια πλέον. Εμένα η τρίχα μου είναι πάρα πολύ λεπτή. Οπότε, τι κάνω. Επειδή είναι λεπτή και στις άκρες είναι λίγο κατεστραμμένη. Πιάζει πολύ. Αντί για conditioner χρησιμοποιώ λίγη μάσκα πάντα. Και αυτό έχει σώσει τα μαλλιά μου. Κοιτάξτε λοιπόν, εάν έχετε λεπτή τρίχα κατεστραμμένη, αφήστε το conditioner στην άκρη και καλύτερα να πάτε να βάζετε λίγη μάσκα όπως θα βάζετε ένα conditioner. Wasabi! Επόμενο αγαπημένο το 2014 είναι ένα άρωμα και είναι το Flower Bomb από Victor & Rolf. Λοιπόν, νομίζω πως έχετε καταλάβει ότι χρησιμοποιώ μόνο ένα άρωμα τη φορά, δεν έχω διάφορα και εναλλάσσω και όταν τελειώνει μετά παίρνω τελείως διαφορετικό γιατί θέλω κάθε μυρωδιά να μου θυμίζει μια περίοδο της ζωής μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι η δεύτερη φορά που το αγοράζω γιατί μου θυμίζει υπέροχα πράγματα, οπότε αυτό θα πρέπει να σας λέει κάτι, το ότι αναγκάστηκα να αγοράσω δεύτερη φορά το διάρρωμα. Εντάξει, δεν αναγκάστηκα, αλλά
Το συγκεκριμένο, άμα δεν σας αρέσουν οι μυρωδιές λουλουδιών, δεν μυρίζει σαν λουλούδια, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου τα λουλούδια σε αρώματα. Μυρίζει υπερβολικά γλυκά. Υπερβολικά γλυκά και πολύ σεξι. Wasabi! Το wasabi περιμένει τη σειρά του. Νομίζει πως θα είναι το επόμενο αγαπημένο και συνέχεια πιάνω κάτι άσχετο και λέει... Επόμενο αγαπημένο το 2014 είναι το Dior Lip Glow. Και αυτό, όλα αυτά σας τα έχω ξαναδείξει εδώ μεταξύ που σας δείχνω τώρα. Είναι ένα lip balm από το Dior. Το οποίο είναι πάρα πολύ υδατικό. Δίνει μια λάμψη στα χείλη και δίνει στα χείλη σας το χρώμα που θα έπρεπε να έχουν. Δηλαδή ανάλογα με το άτομο γίνεται και το χρώμα. Δεν είναι ίδιο χρώμα για τον καθένα. Είναι αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. Το έχω χρησιμοποιήσει όσο λίγα προϊόντα για τα χείλη, γιατί ξέρω πως θα είναι το ιδανικό χρώμα για τα δικά μου χείλη πάντα. Επόμενο, έχω καιρό να σας μιλήσω γι' αυτό, είναι οι ίνες από την Essence που έρχονται μαζί με αυτό το βουρτσάκι. Εκπληκτικό προϊόν, νομίζω πως αν είσαστε καιρό στο κανάλι μου θα έχετε... Θα το περιμένατε? Όχι. Λοιπόν, τι κάνουν αυτές οι ίνες? Βάζετε ουσιαστικά μία στρώση μάσκαρα στις βλεφαρίδες σας και μετά περνάτε τις ίνες οι οποίες κολλάνε πάνω και κάνουν τις βλεφαρίδες πολύ πιο πυκνές και πιο μακριές και μετά βάζετε και άλλη στρώση μάσκαρα και έχετε υπέροχες βλεφαρίδες, σαν να έχετε βάλει ψεύτικες, δηλαδή δίνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Εγώ κάθομαι κάνα τέταρτο, βάζω ταινία και βάζω στρώσεις και στρώσεις άπειρες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει. Μπορεί να βάλω και 3 και 4 στρώσεις και δίνει εκπληκτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Έλα, πήρα και τα μαλλιά μαζί. Δεν έχω λόγια. Άμα το βρείτε, να το πάρετε. Γιατί αυτό είναι καταπληκτικό προϊόν. Επόμενο είναι από την Makeup Forever το Aqua Brow. Λοιπόν, αυτά έρχονται σε ένα μικρό σωληνάριο και είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο χρώμα. Δηλαδή χρειάζεστε μία μικρή σταλίτσα για να κάνετε και τα δύο σας φρύδια και θα μείνει σίγουρα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτά είναι πως είναι εκπληκτικά σταθερά. Δεν έχω βρει κανένα άλλο προϊόν το οποίο να είναι τόσο σταθερό. Και εγώ γενικά μου αρέσει να έχω ωραία φρύδια. Λόγω του ότι έχω τα φρύδια μου είναι... κόκκινα, πρέπει να τα ζωγραφίζω συνέχεια, δηλαδή να τα γεμίζω, να φτιάχνω το σχήμα τους και τα σχετικά. Οπότε όταν το κάνω, θέλω να μένει και να μην φεύγει και αυτό είναι το μόνο προϊόν που έχω βρει μέχρι τώρα, το οποίο είναι τόσο σταθερό. Δηλαδή μπορεί να πάω γυμναστήριο, να υδρώσω, να τρέχω, να κυνηγάω τις γάτες στο σπίτι, τα πάντα και δεν θα φύγει. Πάρα πολύ σταθερό προϊόν, με έχει εντυπωσιάσει. Κρατάει πάρα πολύ, οπότε αξίζει 1000%. Επόμενο είναι από την Apivita. Το ξέρετε πως αγαπώ την Apivita πάρα πολύ σαν μάρκα και προσπαθώ να την υποστηρίζω όσο γίνεται περισσότερο. Πρώτον γιατί είναι ελληνική, δεύτερον γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ φυσικά προϊόντα και προσπαθεί πάρα πολύ. Είναι η μάσκα προσώπου. Μάσκα για βαθύ καθαρισμό για λιπαρές επιδερμίδες με πρόπολη. Πλέον βγαίνουν σε αυτά εδώ, σε αυτές εδώ τις συσκευασίες. Παλιότερα ήταν στα τετραγωνάκια που τα παίρναμε διπλά από το φαρμακείο. Τώρα έρχονται σε αυτές τις συσκευασίες που τις θεωρώ πολύ καλύτερες γιατί έχεις και παραπάνω προϊόν, δεν χρειάζεται να αγοράζεις συνέχεια και να πετάς όσο έχει μείνει στο φακελάκι. Και η πρόπολη από την Apivita εμένα με έχει σώσει. Με έχει σώσει καταρχήν το διάλειμμα πρόπολης τοπικά στα σπυράκια και τα σχετικά. Σας έχω πει πως είναι εκπληκτικό προϊόν, αλλά η μάσκα είναι η καλύτερη μάσκα προσώπου που έχω δοκιμάσει ποτέ. Ποτέ όμως. Κάνει έναν εκπληκτικό βαθύ καθαρισμό πραγματικά. Το νιώθεις, το βλέπεις μετά. Και όσο την χρησιμοποιείς, τόσο καλυτερεύει η υφή του προσώπου σου, τόσο καθαρίζουν οι πόροι, φεύγει το σμίγμα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Οπότε σίγουρα στα αγαπημένα και να γίνει και στα δικά σας αγαπημένα. Να μπει στα δικά σας αγαπημένα. Επόμενο είναι από την Palmer's η Coco Butter Formula Cream. Πώς λέγεται, Coco Butter Formula, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια κρέμα σώματος η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ την παίρνω από το εξωτερικό, είτε από κάποιο site
είτε λέω στους φίλους μου όταν πηγαίνω στην Αγγλία να μου φέρνουν 5-6, γιατί αυτή είναι η καλύτερη κρέμα όλων των εποχών. Είναι γενικά πηχτή, οπότε είναι για πιο ξηρά δέρματα, αλλά αυτό μένα δεν με επηρεάζει καθόλου. Δίνει μία εξαιρετική ενυδάτωση, κάνει το δέρμα λαμπερό, ελαστικό, λέει πως βοηθάει πολύ με τις ραγάδες και μυρίζει καταπληκτικά, μυρίζει πραγματικά σαν ρόφημα ζεστή σοκολάτα. Ουσιαστικά είναι σαν βούτυρο, δεν είναι σαν λοσιόν, είναι σαν βούτυρο. Μετά θα γυρίσω πάλι στην Απιβίτα. Νομίζω πως το έχετε καταλάβει ότι οι δύο μάρκες της χρονιάς ήταν η Shiseido και η Απιβίτα. Δηλαδή έλειωσα τα προϊόντα τους. Και είναι το Body Relax Salt Scrub. Λοιπόν, είναι άλατα απολέπισης με βανίλια και μέλι. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα scrub σώματος, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή η κόκκι του είναι αρκετά σκληρή. Κάνει μία τρελή απολέπιση στο δέρμα. Εγώ το χρησιμοποιώ συνήθως στα πόδια μου πριν το ξύρισμα και δεν υπάρχει αυτό που αφήνει, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, είναι καταπληκτικό. Όταν το χρησιμοποιώ σε όλο το σώμα βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά, ειδικά στους ώμους και στον ντεκολτέ και λίγο στην πλάτη που καμιά φορά μπορεί να βγάλουμε κάποια μικρά σπυράκια. Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλό scrub, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και το συγκεκριμένο είναι από τα scrub σώματος που έχουν τρία scrub σώματος. Αυτό είναι το πιο έντονο και είναι πιστεύω το καλύτερο. Πραγματικά το καλύτερο. Μακάρι να είχα μία ποσότητα η οποία να μην τελείωνε ποτέ. Πώς πας τα Fridays και σου ξαναγεμίζουν συνέχεια το αναψυκτικό. Έτσι να συνέβαινε και με αυτό. Να μην τελειώνει ποτέ. Μετά θα περάσουμε σε νύχια και εννοείται πως το αγαπημένο μανό για το 2014, που ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξω, πιστέψτε με, ήταν παραδόξως το Urban Jungle. Τώρα θα μου πείτε πως και δεν διάλεξες ένα κόκκινο. Λοιπόν, εντάξει, το κόκκινο είναι το στάνταρ, πάντα θα το έχω. Κάποια απόχρωση του κόκκινου θα είναι στα αγαπημένα μου, δεν παίζει. Αλλά είπα άντε, ας πάμε με κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Και το συγκεκριμένο είναι ένα εκπληκτικό χρώμα. Πραγματικά ήρθε, βγήκε στην καλοκαιρινή συλλογή νομίζω, το καλοκαίρι το πήρα. Και κάνει τα νύχια να φαίνονται καθαρά, περιποιημένα, chic. Γιατί είναι δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Αλλά τα κάνει να φαίνονται υπέροχα, υπέροχα. Πιστεύω πως πρέπει να πάτε να το κοιτάξετε. Άου, να πάτε να το κοιτάξετε. Πρώτο τελευταίο αγαπημένο του 2014 είναι το Bioderma. Αυτό το προϊόν το χρησιμοποιώ εδώ και 2-3 χρόνια. Και δεν ήθελα να το ξεχάσω και να μην το αναφέρω. Γιατί θα μου πεις, α, ωραία, το ανέφερες π.χ. και πέρυσι. Ναι, δεν πειράζει. Παραμένει στα αγαπημένα, τίποτα δεν έχει καταφέρει να το αντικαταστήσει. Είναι ένα καταπληκτικό νεράκι ντε μακιγιάζ. Το Bioderma είναι το μισελέρ που για μένα κάνει την καλύτερη δουλειά από όλα. Και μετά από καιρό, καθώς το χρησιμοποιείτε, βλέπετε τεράστια διαφορά στο δέρμα σας ως προς το ότι καθαρίζει, γιατί καθαρίζει πολύ βαθιά. Άλλα μισελέρ μπορεί να καθαρίζουν πιο επιφανειακά, αυτό καθαρίζει βαθιά, δηλαδή το βλέπεις και όταν έχεις καθαριστεί ότι μετά δεν έχει αφήσει υπολείμματα στο πρόσωπό σου και όσο περνάει ο καιρός βλέπεις πως το δέρμα σου αρχίζει να έχει πολύ διαφορετική όψη. Οπότε είναι κάτι το οποίο το συνιστώ. Εγώ προτείνω να πάρετε αυτό που είναι με το ροζ καπάκι, κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα είναι το δεύτερο από το τέλος, το προτελευταίο μου προϊόν. Και είναι το coconut oil. Λοιπόν, θα βαρεθείτε να με ακούτε να μιλάω για coconut oil σε αυτό το κανάλι. Ξέρετε πόσο μου αρέσει το λάδι καρύδας, ξέρετε πόσο το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ παντού. Από το να ξεβαφτώ, να ξεβάψω το πρόσωπό μου, από το να ενυδατώσω κάποια περιοχή, για να το χρησιμοποιήσω για να ξυριστώ, να το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα στα μαλλιά μου, κάνει καταπληκτική μάσκα, μάσκα στο πρόσωπο. Δεν έχει, έχει άπειρες χρήσεις το 100% φυσικό λάδι καρύδας, οπότε όπου το βρείτε το παίρνετε, το αρπάζετε, γιατί είναι από τα καλύτερα φυσικά λάδια. Και τώρα θα σας μιλήσω για το τελευταίο πράγμα
που είναι ένα σετάκι από την Shiseido. Σας είπα, Shiseido και Vivita ήταν φέτος τα καλύτερα προϊόντα που χρησιμοποίησα, οι μάρκες δηλαδή τις οποίες δοκιμάσα σχεδόν τα πάντα που είχαν. Είναι το foundation και η πούδρα που ήταν στην σειρά την αντιλιακή, την οποία δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Κανονικά δεν θα σας τα δείχνα, αλλά όταν κοιτούσα τα πράγματα που έχω χρησιμοποιήσει γενικά, λέω αυτά είναι προϊόντα τα οποία αυτό το πήρα 3 φορές νομίζω. Και το πήρα και για δώρο για φίλη μου, οπότε δεν ξέρω, μου δείχνει πόσο πολύ μου άρεσε. Ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα make-up το οποίο έχει πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας. Έχει δίκτυο προστασίας 30. Το ίδιο και η πούδρα έχει δίκτυο προστασίας 30. Το make-up είναι πολύ καλό, πολύ καλυπτικό, η υφή του είναι πολύ ωραία. Δηλαδή σίγουρα θα το ξαναπάρω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και η πούδρα είναι καταπληκτική, θα κοιτάξω όμως υπάρχει ακόμα, γιατί θέλω να τη χρησιμοποιώ και τώρα που είναι χειμώνας, γιατί και τώρα χρειαζόμαστε δίκτυο προστασίας. Μου άρεσε πολύ, γιατί δεν έχω ξαναβρει κάτι το οποίο είναι τόσο ψηλό δίκτυο προστασίας. Και κάθε φορά που κατά τη διάρκεια της μέρας μπορούσα να το ξαναπλώσω έτσι ώστε να έχω δίκτυο προστασίας, παραπάνω προστασία από τον ήλιο, γιατί μετά από κάποιο διάστημα το 30 αρχίζει να εξασθενεί, οπότε βάζεις λίγη πούδρα πάνω στο πρόσωπό σου και έχεις ξανά 30 δίκτυο προστασίας. Αυτά ήταν τα 14 αγαπημένα του 2014. Θέλω από κάτω να μου σχολιάσετε αν ποια από αυτά περιμένετε που θα σας δείξω. Θα σας έχω link για το διαγωνισμό μου που έχει αρκετά από αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα μέσα και πολύ περισσότερα, δεν θα επεκταθώ εδώ. Και νομίζω πως πριν σας αφήσω πρέπει να σας δείξω γάτες. Εδώ έχουμε ένα wasabi το οποίο σας εύχεται καλές γιορτές, να έχετε υπέροχη πρωτοχρονιά. Τι άλλο εύχεσαι? Εύχεται να αποκτήσετε κι εσείς μια γάτα. Και βρήκαμε και μια λάσκα, η οποία λάσκα είναι μοντέλο. Δεν εύχεσαι τίποτα. Γεια σας!